Ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί στην καρδιά της πόλης της Γάζας και εμείς πάμε να συναντήσουμε την απεσταλμένη του Όπεν, την Γεωργία Γαρατζιώτη, για όλα τα νεότερα. Γεωργία. Λίνα, καλησπέρα. Συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών και σκληρές μάχες μεταξύ Ισραηλινών και μαχητών της Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί, όπως είπες και εσύ, στην καρδιά της πόλης της Γάζας, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι η περιοχή Μπέιτ Χανούν, μια πολύ σημαντική περιοχή που βρίσκεται βόρεια-ανατολικά της Γάζας, τέθηκε υπό τον πλήρη έλεγχο των Ισραηλινών δυνάμεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι ειδικές επιχειρήσεις, η ομάδα Γιαχαλόμ, η ειδική μηχανική για να εντοπίζουν και να καταστρέφουν τα τούνελ, βρήκαν λοιπόν σε ένα τούνελ γεμάτο με μπουκάλες οξυγόνου και νερό. Είχαν αποθηκεύσει λοιπόν νερό και σύμφωνα με τις Ισραηλινές δυνάμεις αυτό δηλώνει ότι έχουν προετοιμαστεί για παρατεταμένη παραμονή μέσα στα τούνελ. Τώρα, Λίνα, όσο πλησιάζει ο Ισραηλινός στρατός μέσα στην πόλη, εντοπίζουν συνεχώς και καταστρέφουν στρατηγικές θέσεις και οπλοστάσια της Χαμάς. Εντόπισαν λοιπόν και μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα παιδικό δωμάτιο, ένα εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν ξέρω αν έχουμε και δείχνουμε και τα πλάνα. Ενώ οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού έπληξαν θέσεις εκτόξευσης κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυράβλων στη λωρίδα της Γάζας, ενώ και η αεροπορία, όπως ανακοίνωσε, έχει πλήξει πάρα πολλούς στόχους. Από τη μεγάλη μείωση και αραίωση των επιθέσεων της Χαμάς, από τη μεγάλη μείωση των ρήψεων των ρουκετών, Λίνα, καταλαβαίνουμε ότι όντως οι μαχητές της Χαμάς, τα μέσα των μαχητών της Χαμάς, έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη μείωση από τη δράση του Ισραηλινού στρατού στο κέντρο της πόλης και την καταστροφή των οπλοστασίων του. Τώρα, όπως είπαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία των Ισραηλινών και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ ότι ανοίγεται τρίτο μεγάλο μέτωπο στη δυτική όχθη και έχουν επικεντρωθεί εκεί αυτή τη στιγμή οι μυστικές υπηρεσίες. Χθες λοιπόν το βράδυ της Τετάρτης, στρατεύματα του IDF επιχείρησαν στην Τζενίν και συγκρούστηκαν με ένοπλους. Ενώ σήμερα το πρωί το Παλαιστινιακό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι τουλάχιστον 7 Παλαιστίνοι μαχητές σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση Ισραηλινού ντρόουν στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζενίν. Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γεωργία Γαρατζιώτη.